Και σε αυτό το σημείο, επειδή είπαμε και πριν ότι ήρθε το καλοκαίρι, είπαμε καλό μήνα και τα σχετικά, δείξαμε ωραίες βουτιές από το θερμαϊκό. Τώρα λοιπόν θα σας πάω στην Κίμολο. Γιατί ωραία η αλήθεια επιλογή είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι στην Κίμολο, γιατί έχουν κάνει κάτι εξαιρετικό. Εγώ τουλάχιστον όταν πάω στην παραλία θέλω πάρα πολύ να διαβάζω ένα βιβλίο. Θα πάμε μέσα από την εικόνα να δούμε τι έχουν κάνει εκεί. Σας αφήνω λοιπόν ξανά και θα πάω μέχρι την Κίμολο, τουλάχιστον η καρδιά μου βρίσκεται εκεί, να συναντήσουμε την κυρία Σπασία Βεντούρη, να μας μιλήσει για την ωραία αυτή δράση που μετέτρεψαν τις παραλίες σε πλωτές βιβλιοθήκες. Έβαναν λοιπόν βιβλία μέσα στις βάρκες και έτσι λοιπόν ο κάθε ένας που βρίσκεται στην παραλία θα μπορεί να απολαμβάνει έτσι τη θάλασσα και τον ήλιο διαβάζοντας το αγαπημένο του βιβλίο, σωστά? Σωστά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να είσαστε τώρα στην Κίμολο, γιατί είναι λίγο μουντός ο καιρός. Η αλήθεια είναι, όσο μουντός και να είναι, έχει άλλη άβρα το νησί. Πάντως, το project βάρκες βιβλιοθήκες πραγματοποιήθηκε. Mm-hmm. Οι τέσσερις βάρκες βιβλιοθήκες έχουν ήδη στηθεί στις τέσσερις παραλίες του νησιού. Mm-hmm. Στα Πράσα, στην Αλική, στην Πονάτσα και στο Καλαμίτσι. Mm-hmm. Περιμένουν τους λιώμενους. Θέλω να μας πείτε λίγο τις πρώτες αντιδράσεις. Ο κόσμος που πήγε έτσι για τις πρώτες βουτιές στις παραλίες και αντίκρισε τις πλωτές βιβλιοθήκες. Ποια ήταν έτσι τα πρώτα λόγια? Είναι όλοι ενθουσιασμένοι, λίγο εντυπωσιασμένοι γιατί δεν είναι κάτι σύνηθες. Και όλοι το αντιμετωπίζουν με πολύ θετικό τρόπο. Είναι πάντως μια εξαιρετική δράση και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο έτσι από τα τάμπλετ, από τα κινητά, να αφιερώσουμε έτσι λίγο χρόνο και να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Γιατί όταν διαβάζεις ένα βιβλίο νομίζω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι μαγικό από το να είσαι απλά μπροστά σε μια οθόνη. Ξαναέρχεσαι νομίζω... Το ότι είσαι στην παραλία και είσαι σε μία ενεργειακή κατάσταση με τη θάλασσα, τον ουρανό και την άμμο και διαβάζεις ένα πάρα πολύ ωραίο λογοτεχνικό βιβλίο, νομίζω ότι μόνο μπορεί να προσφέρει θετικά στην προσωπικότητα του ανθρώπου και να εξελίξει το μυαλό του και την ψυχή του, να τη βοηθήσει να είναι ήρεμη σε μία εποχή που είναι λίγο ταραγμένη. Έτσι, να πούμε ότι οι συγκεκριμένες βιβλιοθήκες θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στις παραλίες. Θα είναι παραλίες. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι πολύ ωραίες ζωγραφισμένες από την κυρία Ελένη Τεκνοπούλου. Βεβαίως, παρακολουθούμε τα πλάνα και η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι καταπληκτικό. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τις εικόνες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας, μόλις ολοκληρώσετε, ποιος μπορεί να δίνει, αν μπορεί ο καθένας να δώσει ένα βιβλίο. Ναι. Να ολοκληρώσω με την κυρία Τεκνοπούλου, η οποία ήρθε από την Αμουλιανή της Χαλκιδικής για να φιλοτεχνήσει τις βάρκες, και την κυρία Ντόρα Καβελάρη, την εθελόντρια φωτογράφου του project Sea Change για την μείωση των πλαστικών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη. Και να σας πω και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως πολύ την συντοπίτησά μας, την κυρία Σταυρούλα Βεντούρη, η οποία υλοποίησε αυτό το project, ήταν ο ενορχιστρωτής από τα κείμενα, τις ιδέες, την υλοποίησή τους και την εκτέλεσή τους. Έκανε ακόμα και το φωτογράφο και ζωγράφισε κιόλας. Ναι, εξαιρετική, οπότε, εξαιρετική. Και όσον αφορά για τα βιβλία που μας ρωτήσατε, μπορούν όλοι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν βιβλία. Ούτως ή άλλως οι βιβλιοθήκες της Κιμόλου έτσι λειτουργούν. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί μας και προσφέρουν βιβλία που θέλουν να δωρήσουν στις βιβλιοθήκες. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις όμορφες εικόνες. Και σύντομα θα θέλαμε πάρα πολύ να ήμασταν εκεί μαζί σας. Ευχαριστούμε, θα σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πολύ πάμε και εκεί μολό. Όμορφες εικόνες, ωραία πρωτοβουλία. Σίγουρα. Καλό να διαβάζουμε βιβλία, όχι μόνο στις παραλίες, γενικότερα θα πω εγώ. Σίγουρα, αλλά τώρα που μπήκε το καλοκαίρι το λέμε για να το συνηθίσουμε. Ναι, και επίσης στην παραλία οι περισσότεροι κρατάνε ένα βιβλίο, γιατί έχει γίνει και λίγο μάστα αυτό, να κρατάς ένα βιβλίο. Πολλές φορές μπορεί να το κρατάς και ανάποδα και να μην το έχεις καταλάβει μόνο και μόνο. Ξέρεις, για να το δείξεις ότι είσαι λίγο διανοούμενος. Μπορεί να σου παίρνει και λίγο ύπνος, γιατί εντάξει, κάθεσαι
λίγο στον ήλιο για να πάρεις και λίγο χρωματάκι, διαβάζεις. Πάντως πολύ όμορφες εικόνες, πολύ όμορφη η πρωτοβουλία αυτή. Και έχουμε δύο προτάσεις. Για Χαλκιδική και Κύμολο. Να το σημειώσουμε. Καλοκαίρι... Αυτό να βγάλουμε εκπομπή. Το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ, αλλά όσο μπορούμε θα σας ταξιδεύουμε έτσι μέσα από τις εικόνες σε όμορφα μέρη και νησιά. Έχουμε και πολλά. Ωραία, λοιπόν, να φύγουμε όμως από τα νησιά και από όλες αυτές τις ωραίες εικόνες. Καθώς η Νέα Δημοκρατία προτείνει βελτιώσεις στον νόμο των